Δεν είχα σκοπό να μιλήσω ή θα έλεγα κάτι πολύ σύντομο, αλλά με προκάλεσε πραγματικά η τοποθέτηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Τρικυμία εν κρανίο, κυριολεκτικά τρικυμία εν κρανίο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί προσπάθησε να ταυτίσει το σοσιαλισμό με το κρατικό μονοπόλιο. Από τις Κυκλάδες είναι, αλλά τρικυμία δεν έχει. Εντάξει, οι αέριδες φαίνεται, οι αέριδες το κουμπάρι. Ναι, ναι, μπαίνει σε καράβι, αλλά... ναι. Μην το προσωποποιούμε έτσι, κύριε Καθανασόπουλε, έμπειρος είστε εσείς. Όχι, λέω, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε, επειδή επανέρχονται πολύ συχνά αυτά τα ζητήματα, ότι το κρατικό μονοπόλιο είναι ο σοσιαλισμός. Καραμπινάτος καπιταλισμός είναι το κρατικό μονοπόλιο. Καραμπινάτος καπιταλισμός. Είναι το κρατικό μονοπόλιο και μάλιστα το αξιοποιεί το αστικό σύστημα και ο καπιταλισμός για να διευκολύνει τη δράση των μονοπωλίων, των ιδιωτικών μονοπωλίων. Να θυμίσω ότι η κρατική ΔΕΗ έδινε σκανδαλωδώς κάτω από το κόστος το ρεύμα στην Πεσσινέ. Τι ήταν αυτό, σοσιαλισμός? Μην τρελαθούμε τώρα. Να θυμίσω ότι ανέλαβε ο λαός να χτίσει τα δίχτυα της ΔΕΗ γιατί ήταν τεράστιο το κόστος για τον ιδιώτη, για τους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Τι ήταν αυτό, σοσιαλισμός? Δηλαδή, στη δεκαετία του 50 ζήσαμε ένα σοσιαλισμό στην Ελλάδα και οι κομμουνιστές ήταν στα ξερονήσια και στις εξορίες. Πόσο θέλετε να μας τρελάνετε δηλαδή? Ας σοβαρευτούμε τουλάχιστον και ας συζητήσουμε επί της ουσίας. Και ποια είναι αυτή η ουσία? Ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ συμφωνείτε. Είσαστε ταυτισμένοι στην ίδια στρατηγική. Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας που εξυπηρετεί τις ανάγκες των υπερισορευμένων κεφαλαίων. Που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ιδιωτικών μονοπωλίων. Και θυσιάζει στο βωμό αυτό των αναγκών, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, θυσιάζει αυτό το βωμό την ευστάθεια του συστήματος και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτά θυσιάζετε. Όπως με την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Το ίδιο γίνεται και με την ενέργεια, που φαίνεται ένα εισαγόμενο καύσιμο για να αποτελέσει το σταθεροποιητή του συστήματος στην εποχή της απολιγνητοποίησης, σε συνθήκες όπου οι ανταγωνισμοί στην περιοχή και οι κίνδυνοι πολεμικών συγκρούσεων είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και οι στρόφιγγες μπορούν να κλείνουν και να ανοίγουν όποτε θέλουν από αυτούς που έχουν τις πηγές στα χέρια τους. Τη στιγμή που έχετε δημιουργήσει με τις πολιτικές το 30% των λαϊκών νοικοκυριών να μην μπορεί να έχει ενέργεια, να ζει κάτω από συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Πού, σε μια χώρα όπου έχει τεράστιες ενεργειακές πηγές, αναξιοποίητες? Αυτό θέλετε να συγκάλυψετε και τσακώνεστε τα κοκόρια. Ότι συμφωνείτε σε αυτή τη στρατηγική, η οποία είναι εχθρική, είναι επώδυνη για το λαό και τα συμφέροντα της χώρας, αν μπορώ να τα πούμε ενιαία τα συμφέροντα της χώρας, που δεν είναι ενιαία. Και το λέμε αυτό γιατί είναι φανερό. Γιατί είσαστε συνένοχοι στο έγκλημα. Και το έγκλημα αυτό έχει δύο βασικές συνιστώσεις. Πρώτη συνιστώσα, η πολιτική της απελευθέρωσης. Πού οδήγησε αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης? Οδήγησε έναν εργασιακό μεσαίωνα. Αυτή την πολιτική την υπηρέτησε πιστά Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Κίνημα αλλαγής. Και φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι πάνω από το 1/3 το υποδημοσίο έλεγχο επιχειρήσεων είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Και δουλεύουν κάτω από συνθήκες γαλέρα στα ορυχεία. Και πολλές φορές με καθυστέρηση δεδουλευμένα και ανασφάλιστοι. Με μαύρη εργασία. Και αυτά είναι επιτυχίες δικές σας και της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής κυβέρνησης. Όταν υπάρχει εντατικοποίηση, όταν υπάρχουν εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα και θανάτη. Όταν αυξάνεται την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενο καύσιμο, ενώ δεν αξιοποιείται τις εγχώριες πηγές. Όταν αυξάνεται, έχει το οδηγεί σε τεράστια κατακόρυφη αύξηση στα τιμολόγια, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ σοβαρές δυσκολίες στα λαϊκά νοικοκυριά να καλύψουν τις ανάγκες τους και να υπάρχει συνθήκες εργασιακής φτώχειας. Όταν με τις πολιτικές σας
στο όνομα της αναβάθμισης του περιβάλλοντος το καταστρέφεται με την άναρχη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα είναι απόρρια των ιδιωτικοποιήσεων, είναι απόρρια των τεράστιων κινήτρων και προκαλέσαμε την κυβέρνηση να φέρει ένα νούμερο εδώ πέρα, ένα μέγεθος. Πόσα δισεκατομμύρια έχουν διατεθεί με κάθε μορφής χρηματοδοτήσεις, είτε είναι επενδυτικά κίνητρα, αναπτυξιακά, φορολογικά, είτε είναι διασφαλισμένες τιμές στους ιδιώτες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να δούμε λοιπόν μετά αν με όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να έχει εξυγχρονιστεί το δίκτυο, θα μπορούσε να έχει μπει νέα τεχνολογία στους λιγνητικούς σταθμούς για να μην έχει επίπτωση στο περιβάλλον και θα μπορούσε να είχαν αξιοποιηθεί καλύτερα οι πηγές όπως ο υδροφόρος, η υδάτινη πόρη με τα υδροηλεκτρικά έργα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει και τα οποία είτε καθυστερούν είτε παραφέρονται στις καλένδες. Και βεβαίως σε αυτό αξιοποιήθηκε και η περιβαλλοντολοκτώνα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το εμπόριο ρήπων. Το δεύτερο στάδιο αυτής της πολιτικής είναι η απολιγνητοποίηση, με την οποία συμφωνείτε. Και που τι θα σημαίνει η απολιγνητοποίηση, μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση για τη χώρα, ακόμη πιο ακριβό ρεύμα για το λαό, δυσκολίες στον ενεργειακό σχεδιασμό και τεράστια κέρδη, αμύθετα κέρδη για τα αρπακτικά των ανανεώσιμων πηγών και επίπτωση των περιβάλλων, σημαντική επίπτωση των περιβάλλων. Αυτό θα οδηγήσει η απολιγνητοποίηση και η πολιτική σας. Τα παραδείγματα είναι γνωστά σε όλη την Ευρώπη. Η Δανία έχει το πιο ακριβό ρεύμα. Γιατί ακριβώς εκεί οδηγεί. Παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, παρά τον εξυγχρονισμό αυτών των μονάδων και των δυνατοτήτων των οποίων έχουν, όμως το κέρδος είναι πάνω απ' όλα. Πάνω από το περιβάλλον, πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Και από αυτή την άποψη το νομοσχέδιο επί της ουσίας προετοιμάζει και τη ΔΕΗ για τη νέα αυτή φάση, και την διαχείριση του φυσικού αερίου για τη νέα φάση με την ιδιωτικοποίηση, τη διάσπαση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και επί της ουσίας με τα νέα κίνητρα τα οποία δίνονται στους επιχειρηματίες, ιδιαίτερα στους μεγάλους επιχειρηματίες, στις μεγάλες επενδύσεις για φωτοβολταϊκά, ακόμη και σε υψηλής παραγωγικότητας και για τα αιωλικά πάρκα. Αυτό είναι η ουσία του νομοσχεδίου σας. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίζουμε, ο σοσιαλισμός είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και εμείς στο σοσιαλισμό, εμείς παλεύουμε με τη σημαία του σοσιαλισμού και όχι με τη σημαία της επιστροφής στο χθες στο κρατικό μονοπόλιο. Για να είμαστε καθαροί το ΚΚΕ. Και τι σημαίνει παλεύουμε τη σημαία του αύριο και τις ανάγκες του λαού? Σημαίνει, λοιπόν, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Που αυτή η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής με το σχεδιασμό τον επιστημονικό θα μπορέσει να συνδυαστικά να ικανοποιήσει κάτι το οποίο ο καπιταλισμός δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Γιατί βεβαίως η αναρχία είναι στο DNA του και οι αντιφάσεις και οι αντιθέσεις του. Συνδυαστικά να ικανοποιήσει πρώτον την αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών στον τομέα της ενέργειας. Από τα ορυκτά μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές. Όλες τις πηγές. Εμείς καμία πηγή δεν καταδικάζουμε και καμία δυνατότητα. Δεύτερον, να αναβαθμιστεί σημαντικά η θέση του εργαζόμενου, ούτως ώστε μέσα από τη δουλειά του να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του με τη υγιεινή και ασφάλεια και βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Με σταθερή δουλειά. Τρίτον, ευστάθεια και επάρκεια στο σύστημα. Τέταρτον, κάλυψη των αναγκών για την παραγωγική διαδικασία που χρειάζονται. Πέμπτον, κάλυψη των λαϊκών αναγκών στο σύνολό τους. Και βεβαίως, έκτον, αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Αν μου βρείτε τον τρόπο μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα όλα αυτά συνδυασμένα να ικανοποιηθούν,
τότε πραγματικά θα έχετε κάνει μια υπέρβαση. Αλλά δυστυχώς ο ήλιος από την Ανατολή βγαίνει και όχι από τη Δύση, όσο και αν το θέλετε. Όταν ο ήλιος θα βγει από τη Δύση, τότε και ο καπιταλισμός θα μπορέσει συνδυαστικά να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες.